χιλιάδες στρέμματα πευκοδάσους κατέστρεψε η μεγάλη φωτιά που έκαιγε επί 36 ώρες στο Σελάκανο, αφήνοντας πίσω της καμένη γη σε έναν από τους σημαντικότερους βιότοπους του νησιού, που είναι ενταγμένο στο σύστημα Natura 2000. Κινδύνευσαν και κατοικημένες περιοχές και άνθρωποι και αυτοκίνητα πυροσβεστικά. Η εικόνα είναι αποκαρδιωτική και το πλήγμα βαρύ, καθώς υπολογίζεται ότι έχουν γίνει στάχτη 5.000 στρέμματα δασικής, αγροτικής και κτηνοτροφικής γης. Την ώρα που η περιοχή βρίσκεται στο μικροσκόπιο κλιμακίων των ανακριτικών υπηρεσιών της πυροσβεστικής, τα οποία εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπρισμού. Διότι δεν νοείται, μόλις απομακρύνεται το πυροσβεστικό όχημα, αμέσως μετά από λίγα λεπτά, 20 λεπτά περίπου, να ξεσπάει φωτιά. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι περίμεναν να απομακρυνθεί η πυροσβεστική υπηρεσία και αμέσως να βάλουν φωτιά προκειμένου να κάψουν το χωριό, την περιοχή. Δεν ξέρουμε ποιος ήταν ο στόχος τους. Πρέπει να βρουν τον αρμόδιο που έχει βάλει φωτιά, να τον εγκρεμάσουν σε ένα στήλο, να περνά καθένα του να χαστούξει. Πέρα από την τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή και το μεγάλο κίνδυνο που αντιμετώπισαν οι γειτονικοί οικισμοί που γλίτωσαν την τελευταία στιγμή, από θαύμα φαίνεται ότι γλίτωσαν και οι πυροσβέστες, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν χθες το απόγευμα από τις φλόγες και λίγο έλειψε να καούν ζωντανοί στη διάρκεια αναζωπήρωσης. Και εγκλώβισαν ένα πυροσβεστικό αυτοκίνητο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγίου Νικολάου και 5 πυροσβέστες. Η τύχη τους κρίθηκε μέσα σε δευτερόλεπτα, καθώς η παραμικρή καθυστέρηση στην παρέμβαση των συναδέλφων τους θα κατέληγε σε τραγωδία. Ευτυχώς κατάφεραν οι άλλοι που ήταν δίπλα να τους φυλάξουν, να τους καλύψουν και αυτοί με δικές τους δυνάμεις να εξέλθουν από την πυρκαγιά και να σώσουν και το αυτοκίνητο. Δυστυχώς υπάρχουν και ασυνείδητοι, οι οποίοι για δικούς τους λόγους διαπράττουν αυτά τα ιδεχθή εγκλήματα. Γιατί όπως δείχνουν όλα, η φωτιά στο σημείο που ξεκίνησε και την ώρα που ξεκίνησε δεν είναι ούτε αμέλεια, αλλά ούτε ας πούμε κάτι τυχαίο. Ισχυρότατες δυνάμεις της πυροσβεστικής και τα ελικόπτερα παραμένουν σε επιφυλακή στο Σελάκανο, την ώρα που ολόκληρη η Κρήτη βρίσκεται ουσιαστικά στο κόκκινο εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Όλη η Κρήτη σήμερα είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Έχουμε 4 κατάσταση επικινδυνότητας στα Χανιά και στο Ρέθυμνο και 3 στο Ηράκλειο και στο Λασίθι.